Λοιπόν, με το Τόκιο βέβαια να έχει μπει ξανά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με φόντο βέβαια την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κατακόρυφης αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού βέβαια. Το θέμα της συζήτησης και το πλαίσιο της συζήτησης με τον αναπληρωτή καθηγητή νομικής του Πανεπιστημίου του Κιώτο, τον κύριο Αντώνη Καραΐσκο. Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε καθηγητά, πριν από κάποιους μήνες εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί κυρίως στις τάξεις των πολιτών? Από τη μία, όπως αναφέρατε ήδη, έχουν πολλά κρούσματα, ειδικά στο Τόκιο. Σήμερα ανακοινώθηκαν 1.149 νέα κρούσματα και θα πρέπει να τονίσω ότι η τελευταία φορά που τα κρούσματα σε μία ημέρα πέρασαν τα 1.000 ήταν πριν από 2 μήνες και υπάρχει μία ανησυχία ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα μεγάλο κύμα. Από την άλλη, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις και γενικά ο κόσμος όλοι περιμένανε με μεγάλη προσδοκία τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και θα έλεγα ότι οι περισσότεροι πολίτες μάλλον θεωρούν πως δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δηλαδή, η πλειονότητα των πολιτών δεν επιθυμεί την τέλεση, τη διεξαγωγή, την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, θα σας αναφέρω κάτι το οποίο ίσως είναι ενδεικτικό. Όσον αφορά την λαμπαδιδρομία, παραιτήθηκαν δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι ήταν περίπου πάνω από 91 διάσημα άτομα τα οποία θα συμμετείχαν εκεί, παραιτήθηκαν επειδή θεωρούσαν ότι δεν είναι ορθό να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή και για άλλους λόγους. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι ήδη ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε τότε και βέβαια, μερικές εβδομάδες. Κύριε καθηγητά, και ακαδημαϊκοί αλλά και υγειονομικοί και γιατροί σε μεγάλα εκεί νοσηλευτικά ιδρύματα στο Τόκιο βγαίνουν και λένε ανοιχτά και μιλούν ανοιχτά για ανάγκη να μην πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όντως, έχετε δίκιο. Από την άλλη φυσικά θα πρέπει να σημειώσω και ότι λαμβάνονται πάρα πολλά μέτρα. Δηλαδή υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα πρέπει να κινείται ο κόσμος, τα άτομα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε διαφορετικούς χώρους με τα άτομα που δεν σχετίζονται και γενικά υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα, αλλά όπως αναφέρετε το κλίμα είναι λίγο δύσκολο γενικά. Μάλιστα. Υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν εισέλθει σε καραντίνα, υπάρχουν τοπικές καραντίνες? Όσον αφορά την κρατική κατάσταση ανάγκης, δηλαδή την κατάσταση ανάγκης στην οποία την ανακηρύσσει το κράτος, είναι τώρα στο Τόκιο και στην Οκινάβα, η οποία είναι στην Νότια Ιαπωνία. Και στο Τόκιο θα είναι από τις 12 Ιουλίου μέχρι και τις 22 Αυγούστου, που σημαίνει ότι όλοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν υποκατάσταση ανάγκης. Αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι δεν υπάρχει κάποια βάση στην νομοθεσία. Δηλαδή, στην περίπτωση της Ιαπωνίας πρόκειται για μια παράκληση εκ μέρους της κυβέρνησης προς τους πολίτες να συνεργαστούν με τα μέτρα και τα κυριότερα μέτρα είναι ότι τα εστιατόρια και τα λοιπά, οι χώροι εστίασης κλείνουν στις 8 η ώρα και ότι δεν προσφέρουν αλκοόλ, αλλά θα αναφέρω και πάλι ότι δεν υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, δηλαδή όπως παράδειγμα πρόστιμα κτλ. Το ποσοστό των πολιτών που έχει θωρακιστεί, που έχει εμβολιαστεί, ποιο είναι? Από ό,τι διαβάζουμε είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Ναι, όσον αφορά τους πολίτες που έχουν τελειώσει ήδη και τους 2 εμβολιασμούς, ο αριθμός είναι περίπου 24 εκατομμύρια και επειδή η Ιαπωνία έχει ένα πληθυσμό 123 περίπου εκατομμύρια, μιλάμε για 19% του πληθυσμού περίπου. Για ένα, ναι, 19%, ένα 15% διαβάζαμε εμείς στον τύπο το τελευταίο διάστημα, ίσως να έχει αυξηθεί. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτι το οποίο όθησε και την κυβέρνηση και τις αρχές να προχωρήσουν σε σκληρά μέτρα. Ακριβώς όπως αναφέρεται. Φυσικά η Ιαπωνία καθυστέρησε να αρχίσει τους εμβολιασμούς, αλλά αφού το ξεκίνησαν ήταν πολύ γρήγοροι ρυθμοί αύξησης, γι' αυτό και όπως αναφέρατε οι αριθμοί αυξάνονται καθημερινά με μεγάλους ρυθμούς. Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών, να προσθέσουμε κύριε Καραΐσκο. Δυστυχώς, ναι, και αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, ειδικά για εμάς τους Έλληνες που είμαστε στην Ιαπωνία, γιατί περιμέναμε πώς και πώς Ολυμπιακούς Αγώνες που αντιπροσωπεύουν και τη χώρα μας πάντα, την ιστορία, την παράδοσή μας, οπότε το θεωρώ ότι είναι μεγάλο κρίμα. Η κανονικότητα στους ακαδημαϊκούς χώρους στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, έχει επιστρέψει? Ναι, επί περίπου 1,5 έτος κάναμε όλα τα μαθήματα online, κυρίως μέσω Zoom ή άλλων παρόμοιων μέσων. Τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο που διδάσκω εγώ, εδώ και ένα περίπου μήνα έχουμε πάλι επανέλθει σε μαθήματα offline, δηλαδή κανονικά μέσα στις αίθουσες. Αλλά φυσικά λαμβάνουμε μέτρα, όλοι οι φοιτητές έχουν μάσκες, ανοίγουμε τα παράθυρα, έχουν καταγραφεί κρούσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αν ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις τι προβλέπει το πρωτόκολλο? Γενικά ναι, κρατάμε πάντοτε στοιχεία όσον αφορά ποιοι φοιτητές ήταν παρόντες, οπότε να μπορεί να υπάρχει το traceability, δηλαδή η χνηλασιμότητα του ποιος έχει έρθει σε επαφή με φοιτητές κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές όμως, τα τελευταίο καιρό στους ακαδημαϊκούς χώρους με τους φοιτητές γενικά δεν έχουμε μεγάλα κρούσματα. Οπότε πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει κάτι θα συνεχίσουμε κανονικά, γιατί εμείς έχουμε εξετάσεις τώρα σε 2 εβδομάδες και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και τις εξετάσεις κανονικά μέσα σε αίθουσες. Μάλιστα. Επιστροφή έστω και οι αδιακοπές στην Ελλάδα προβλέπεται για σας? Δυστυχώς όχι, έχω να γυρίσω πάνω από 1,5 χρόνο και ούτε και τώρα, επειδή ίσως να μπορέσω φυσικά να εισέλθω στην Ελλάδα, αλλά αφού το επιστρέψω στην Ιαπωνία υπάρχει μια καραντίνα η οποία είναι 2 εβδομάδες κατά βάση και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι δηλαδή μεγάλο το διάστημα της καραντίνας, οπότε το θεωρώ λίγο δύσκολο. Μάλιστα, η καθημερινότητα στο Τόκιο, τα είχαμε ξαναπεί βέβαια και στο παρελθόν κύριε Καραΐσκο, πώς είναι για έναν Έλληνα? Θα έλεγα ότι παρότι ίσως στο εξωτερικό να υπάρχει εντύπωση ότι είναι τα πράγματα πολύ άσχημα, η καθημερινότητα είναι γενικά δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή λαμβάνουμε τις προφυλάξεις κτλ. Αλλά όπως σας ανέφερα μπορούμε να βγαίνουμε έξω ελεύθερα. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι πιο πολύ τους χώρους εστίασης. Αλλά γενικά όμως είναι λίγο κουραστικό, γιατί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση για πολύ χρονικό διάστημα. Και όπως σας ανέφερα πριν, περιμένουμε ένα νέο κύμα αύξησης. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, πώς αλλάξουν και τα μέτρα. Υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή σας? Ναι, στο Τόκιο, σε όλη την Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε περίπου 300 Έλληνες σε όλη την Ιαπωνία. Ίσως πιο πολύ στις μεγάλες πόλεις, οπότε στο Τόκιο ίσως ο μεγαλύτερος αριθμός. 300 Έλληνες συνολικά λοιπόν. Ναι, από ό,τι θυμάμαι πρέπει να είναι αυτός ο αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ποιους τομείς? Είναι διάφοροι τομείς, πάρα πολλά άτομα στο χρηματοοικονομικό τομέα, έχουμε και καθηγητές σε πανεπιστημίων, είναι διάφοροι τομείς, πολλοί φοιτητές που σπουδάζουν εδώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή διδακτορικό επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Καραΐσκο, να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ, δεν ξέρω καιρός, αυτή την περίοδο στην Ιαπωνία πώς είναι? Είμαστε στην περίοδο των βροχών τώρα, η οποία διαρκεί πάνω από 1 μήνα. Ναι. Οπότε σχεδόν καθημερινά βροχές, δηλαδή πολλή υγρασία και πολύ ζέστη. Είναι μια δύσκολη περίοδος τώρα για τους ξένους, ειδικά που δεν έχουν συνηθίσει σε αυτό το κλίμα. Μάλιστα, οπότε Ολυμπιακοί αγώνες κάτω από βροχή. Ίσως ναι, εκτός αν τελειώσει λίγο νωρίς η περίοδος των βροχών. Ναι, ακριβώς όπως το είπατε, οριακά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Για ακόμα μια φορά για την παρέμβασή σας και για το κλίμα βέβαια που μας μεταφέρατε και το οποίο έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες με φόντο και τους Ολυμπιακούς αγώνες εκεί στην περιοχή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.